Κύριε Γουλιά, με καλώ ήλθατε στο Blue Sky. Καλώς ο ο κύριο Γουλιά μα είναι ε, ζει μας στην Κύπρο. Βέβαια, κατάγεται από την Καλαμάτα, μας οι πατριώτε. Ε, και βέβαια, ε, να πούμε ότι ή ε, θα είναι υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, Κομμουνιστικό το ΚΟΚΟΕ, στον βόρειο τομέα Αθηνών. Ε, πρώτη ερώτηση. Ζείτε μόνιμα στην Κύπρο. Τι είναι αυτό που σας ε, έκανε να έρθετε εδώ, να, με, να πάρετε μέρος σε αυτές τις εκλογές να προσθέσω δε, ότι ο κύριος Γουλιάμος είναι και πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της, ε, της Κύπρου γιατί λοιπόν αυτή η απόφαση να έρθετε εδώ, να λάβετε μέρος στις εκλογές και με το ΚΚΕ, για ποιο λόγο και ποιο είναι ο στόχος ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για, την, για τις ερωτήσεις και την τοποθέτηση ε, Πάντα ήμουν ενεργός πολίτης, πάντα ψήφιζα, ερχόμουν, είτε ήμουν στον Καναδά, είτε στην, στην Κύπρο, πάντα ερχόμουν στην, στην Ελλάδα. Ε, και ψήφιζα και, μπας περιπτώσει, έκανα ό,τι είναι δυνατόν να δώσω έτσι ένα παρόν στα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα μου. Ε, όμως πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, σε ένα κρίσιμο πλέον σημείο. Ε, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την βαρβαρότητα, αυτή τη βία που εντείνεται και εκτείνεται και έχει μάλιστα και ονοματεπώνυμο, έχει σχέση με, τις, με την όξυνση των καπιταλιστικών σχέσεων, τις αντιφάσεις που παρατηρούνται μέσα στο ...όλο εμπεριαλιστικό σύστημα και στην Ευρώπη και αλλαχού. Α, άρα ε, θεώρησα χρέος και υποχρέωση μου... ...να συμπορευθώ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας... ...ακριβώς γιατί έχει μια ιστορία πίσω του 100 τόσων χρόνων... ...είναι δοκιμασμένο στις θύελες... Ε, ...και ε, ε, εκείνο το οποίο τελικά έχει δώσει και αποτυπώνεται αυτό παντού εδώ θα έλεγα είτε μιλάμε για δημοσκοπίες είτε για μελέτες είναι η αξιοπιστία του κόμματος. Έρχεται, όταν έχετε η ώρα της ερώτησης περί αξιοπιστίας της πολιτικής έχετε δει και εσείς ότι έρχεται πρώτος προτιμήσει. Αυτό όμως θέλουμε τώρα ε, και εγώ και οι συντρόφοι και οι φίλοι ε, να το δυναμώσουμε. Να γίνει ένα ισχυρό ε, κόμμα ε, με μια ισχυρή αντιπολίτευση μπορεί τελικά ε, πολλά πράγματα να ανατραπούν σε αυτό το σύστημα όπως το έχω περιγράψει. Ε, όπως ε, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, θα σας ρωτήσω επειδή μένετε στην Κύπρο και μάλιστα ε, είστε συγγραφέα είστε καθηγητής, έχετε πάρα πολλά παρακολουθείτε το Κυπριακό, αξιολογείτε, μάλλον πώς αξιολογείτε τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο κορυφαίο εθνικό θέμα που λέγεται πύληση του Κυπριακού. Ε, θα κατήχε το κάποιος από πολιτική αβελτηρία να έλεγε ότι η Τουρκία θέλει να δει μια λύση του Κυπριακού. Όμως ε, θα ήθελα να είμαι πιο σαφής και να πω ότι ε, λόγω ακριβώς αυτής της όξυνσης που είπα προηγουμένως ε, της καπιταλιστικής και λόγω αυτών των uh, υπεριαλιστικών αναδιατάξεων και συγκρούσεων που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της uh... Ανατολής, τη Μέση Ανατολή, αυτά είναι γνωστά όλα. Εκεί εντάσσεται και το Κυπριακό, όπω εντάσσεται βέβαια και το Κυπριακό και το Αιγαίο, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αυτών που θέλουν α, οι νατοικοί, οι ευρωατλαντιστέ, με λίγα λόγια, να επιβάλλουν και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, θα έλεγα, μια διχοτομική λύση στο δε Αιγαίο α, Με ένα είδο Λέτε ότι, και εδώ συμφωνούμε, είναι σαφές πια ότι προωθεί η Τουρκία... Όχι μόνο η Τουρκία, είναι συγκεκριμένες... Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με τις οικονομικές ολιγαρχίες των δύο χώρων, και της Τουρκίας και της Ελλάδας, οι οποίες συμβαδίζουν, συνενούν, όπως και οι πολιτικοί εκπρόσωποι των δύο αυτών χωρών συνενούν σε μια διαμόρφωση η οποία ωστόσο διαμόρφωση γίνεται, σχεδιάζεται από τα ευρωατλαντικά επιτελεία κυρίως του ΝΑΤΟ. Ναι, δηλαδή ε, αν καταλαβαίνω καλά λέμε τώρα ότι η προοπτική διχοτομικής λύσης της Κύπρου ε, την οποία εγώ λέω την προωθεί η Τουρκία Εσεί λέτε όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και οι κυρίαρχε οικονομικέ ελίτ και σε Τουρκία και σε Ελλάδα. Και οι ευρωατλαντιστές σα είπα. Και οι ευρωατλαντιστέ. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, ε, συγκεκριμένα. Δεν, δεν την Ελλάδα, την ελληνική. Όχι, δηλαδή. βέβαια. Δηλαδή και η Ελλάδα... Προσέξτε, δεν είχε τη στήριξη όταν έγινε ε, το το σχέδιο ΑΝΑΝ που ήταν διχοτομικό Είναι... Το μόνο κόμμα το οποίο είχε ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το σχέδιο ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι μόνο αυτό ήταν και το κόμμα το οποίο έβαλε ε, ε, βέτο να μην βγει η κοινή ανακοίνωση όλων των κομμάτων ε, της Ελλάδας υπέρ του σχέδιου ΑΝΑΝ Και στήριξε βέβαια τον Παδόπουλο στήριξε όχι τον Τάσο Παπαδόπουλο, στήριξε ακριβώ το όχι. όχι. Ναι, α, το οποίο εκείνη την περίοδο ο Τάσο Παπαδόπουλο ήταν ο, ο, ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο, ο οποίο τελικά. Ναι. Τώρα. Ε, επειδή είχε ένα θέμα περί ευρωατλαντισμού και νατοικού και τα λοιπά ε, δηλαδή, ένα βιβλίο σχετικά με τις ε, δαπάνες τις να πούμε αυτή τη στιγμή ε, Ναι Τι δηλαδή μας δυο λόγια Εντάξει, είναι μια περίεργη και κυρίως επικίνδυνη εποχή. Νομίζω ότι εξφαίνεται από αυτά τα επιτελεία, τα ευρωατλαντικά και νατοϊκά, ένας γενικευμένος πόλεμος και μάλιστα σε πολύτροπη μορφή, πολύ επικίνδυνος για τους λαούς όλη της γης, πολύ δε περισσότερο εδώ όπου υπάρχουν αιστείες φωτιάς. Ε, και αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται δεν απλώς υποδεικνύεται αποδεικνύεται με, μέσα από την στρατιωτική δαπάνη στρατιωτικές δαπάνες πρόσφατα πριν από περίπου δύο μήνες το του ε, Σύπρη της Στοχόλμης της Σουηδίας ε, ε, έβγαλε και ένα πίνακα αυτών των στρατιωτικών δαπανών ε, όπου... με, με συγχωρείτε μισό λεπτό μόνο για την αποκατάσταση δηλαδή της ε, πραγματικότητας για να μην υπάρξει πια σύγχυση. Θέλω να επενθυμίσω ότι όντω έχει δίκιο ο κύριο Γουλιάμο ότι ε, για το Κυπριακό, δηλαδή για το σχέδιο Ανάν, ε, όχι στο σχέδιο Ανάν είπε το Ακέλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Και από τα κόμματα στην Ελλάδα, μεταξύ των κομμάτων που, ήταν, που είπαν όχι στο σχέδιο Ανάν, ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να, να πούμε επίση ότι υπέρ του σχέδιου Ανάν είχαν ταχθεί κορυφαίοι πολιτικοί στην Ελλάδα. Γιώργος Παπανδρέου και άλλοι ε, και ο τότε ο πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής είχε μια στάση που ήταν επαμφωτερίουσα, όχι ξεκάθαρη και ναι μεν και τα λοιπά και τα λοιπά ε, είχε πει μάλιστα ότι ε, τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά αλλά και τα λοιπά για το σχέδιο mm. ανάνα παρένθεση για να ε, είμαστε εντάξει προς όλους λοιπόν ε, συνεχίστε έλεγα λοιπόν ότι ε, Όσο ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία δεν έχουν καταγραφεί τόσο υψηλές α, στρατιωτικές δαπάνες όσο, όσο αυτές του 2022. Πάνω από 2,4 εκατομμύρια δολάρια. Πώς είπατε, 2,4. 2,4. Για να είμαι πιο ακριβής, αν θυμάμαι καλά, είναι 2,24. Τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Είναι το υψηλότερο ποτέ που έχει... Uh, καταγραφή στην uh, παγκόσμια ιστορία. Yeah. Uh, μόνο το 39% πηγαίνει, έρχεται, προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Uh, και εδώ η Ελλάδα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει δαπανίσει uh, δαπανήσει και είναι πρωταθλήτρια στις χώρες της τις uh, 30 χώρες που αποτελούν uh, το ΝΑΤΟ, έχει δαπανήσει 7 δισεκατομμύρια. Yeah. Την ίδια ώρα, που υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τεράστια ελλείμματα και αυτά που ξέρουμε, φτωχοποίηση της Ελλάδας 700.000 άνθρωποι είναι στο δρόμο λόγω πληστηριασμών 3 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα Φτωχούς, είναι φτωχο, στη φτωχοποίηση είναι μεταξύ των τριών χειρότερων θέσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχεδόν θα έλεγα πρωταθλήτρια στην φτωχοποίηση. Ε, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν χαθεί οι συλλογικέ συμβάσει, έχουν χαθεί οι, οι, οι συντάξει. Των συνταξιούχων, η 13η, ο 13ο, ο 13, 13, 13, 14ο μισθό, τεράστια προβλήματα στην υγεία, τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα, όπω είπα, έχει δώσει 7 δισεκατομμύρια για αυτή την. Εδώ μίσουμε, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο ε, δύο ειδών αμυντικέ δαπάνε. Αυτέ που προορίζονται για την άμυνα τη χώρα, δηλαδή πραγματικέ που ικανοποιούν πραγματικέ απαιτήσει για την άμυνα τη χώρα για να μην είναι η χώρα ε, ανασφαλή και οι δαπάνε οι οποίε προορίζονται ή είναι αξιώσει για να καταποκριθεί η χώρα στι σημαντικέ υποχρεώσει. Νομίζω είναι δύο διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι βασικό. Ε, κοιτάξτε. Ναι. Έχω μία αρχή. Λέω πάντα ότι αν πάρει λάθο τρένο, σε όποιο σταθμό και αν κατέβει. Ε, θα είναι λάθος ο σταθμός. Μέχρι. Λοιπόν, εδώ η Εθνική Άμυνα και το ΝΑΤΟ δεν συμβιβάζονται. Η εμπλοκή της Ελλάδας στους τυχοδιοκτισμούς του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα αλλά τα οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Βάζουν δηλαδή το λύκο να φυλάει τα πρόβατα και στο οικοδόμημα που δημιουργείται και λέγεται νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν θα, βγει, δεν θα βρει στέγη η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας έτσι όπως θέλει το αστικό σύστημα να πιστεύει αλλά το ΝΑΤΟ και οι τυχοδιοκτησμοί του και λυπάμαι να παρατηρήσω πως εδώ υπάρχει και μια σύμπνια όλων των αστικών κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε με, με ένα ακροδεξίο τότε μόρφωμα του Σανέλ και του Πασόκ ε, πάντοτε στηρίζαν αυτή την τυχοδιοκτική πολιτική ε, του ΝΑΤΟ αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα, θα έλεγα γενικότερα ε, ε, η όλη προσπάθεια αυτή αυτοαναιρείται στο πλαίσιο του καθεστώτος εξάρτησης ε, γιατί βάζουμε πιο βαθιά το, την τη χώρα μας σε αυτό το άρμα της, της εξάρτησης που έχει επιβληθεί και η οποία παραπέρα βαθαίνει αυτές τις επιλογές βαθαίνει αυτούς τους χειρισμούς Μάλιστα Λοιπόν, ε, κύριε Γουλιάμε εδώ ε, θέλω να σας ευχαριστήσω τελείωσε η, η κουβέντα που είχα μαζί ο τελείωσε ε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εγώ πιστεύω, ολοκληρώνοντα αυτό που ήθελα να, να πω, ναι, ναι, ναι. ότι γι' αυτό ακριβώ χρειάζεται ε, με, ε, με καρδιά και μυαλό ένα κουκουέ δυνατό και ισχυρό, έτσι ώστε ω αξιωματική αντιπολίτευση να γίνει ανατροπή όλων αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. Ωρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σα εύχομαι. Υπενθυμίζω ο κύριο Κώστα Γουλιάμου, που είναι υποψήφιο βουλευτή με το ΚΚΕ στον βόρειο τομέα Αθηνών. Γεια σα. Καλή επιτυχία. καλά.